Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το προαναγγελθέν μέσω δημοσιευμάτων αυτή τη φορά κλείσιμο του ΕΝΙΣΑ στο Ηράκλειο. Τοπικοί βουλευτές που κλήθηκαν να σχολιάσουν επίμαχο δημοσίευμα που μιλά για χρεοκοπημένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε διαμάχη με την Ελλάδα ως προς το κλείσιμο του δεύτερου δαπανηρού γραφείου του, έκαναν λόγο για υπόγειες διαδρομές από στελέχη του οργανισμού, ενώ εξαπέλυσαν πειρά κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για απραξία που μπορεί να οδηγήσει σε οριστική απομάκρυση του ΕΝΙΣΑ από τη χώρα. Οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου, η ελληνική κυβέρνηση, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, οι εθνικοί βουλευτές πρέπει να ενεργοποιηθούν για την αποκατάσταση της τάξης. Υπάρχουν υπόγειες διαδρομές από στελέχη του οργανισμού, κυρίως αυτά που έρχονται από το εξωτερικό, για να φύγει ο ΕΝΙΣΑ και από την Κρήτη και από την Ελλάδα. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, ήδη έχω καταθέσει ερώτηση. Οι δυνάμεις που πρόσφατα βρήκαν την ευκαιρία να βάλουν εναντίον του ΕΝΙΣΑ, πάντα σκόπευαν να πάρουν την έδρα από την Ελλάδα και ιδιαίτερα από το Ηράκλειο. Ο οργανισμός όχι μόνο είναι χρεοκοπημένος, αντίθετα θα μπορούσα να πω ότι είναι ζηλευτός, γι' αυτό ακριβώς θέλουν και να τον πάρουν. Βέβαια το θέμα αυτό δεν είναι καινούριο, είναι από πολύ παλιά. Ελπίζω η Ευρώπη να μην υποκύψει στη λογική του φόβου και του αφυπνιζόμενου εθνικισμού. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας Euroactive, ο ΕΝΙΣΑ ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις προκειμένου να κλείσει τις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο και να μεταφέρει όλο το προσωπικό του στο γραφείο που βρίσκεται στην Αθήνα. Αλλά σύμφωνα με τους υπαλλήλους του, η τοπική πολιτική σκηνή έχει διατηρήσει ανοιχτό το γραφείο παρά το γεγονός ότι έχει ήδη κοστίσει στην ελληνική κυβέρνηση 1 εκατομμύριο ευρώ για περιττά έξοδα. Στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας σχολιάζεται ακόμη ότι η Ελλάδα καλύπτει ετήσιο ενίκιο 640.000 ευρώ, ασυνήθιστη πρακτική για οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο εκλαμβάνεται ως μια χειρονομία από ελληνικής πλευράς για να καταστήσει πιο ελκυστικό τον ισιώτικο προορισμό. Ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν επίσης στην Euroactive ότι οι τοπικές αρχές της Κρήτης επιθυμούν να παραμείνει ο ευρωπαϊκός οργανισμός στο νησί για λόγους κύρους. Ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα στο οποίο συμμετείχαμε και εμείς, προφανώς η κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές με την αδιαφορία τους. Πολύ έγκυρα είχαμε ενημερώσει, είχαμε παρέμβει προς την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες, να ενεργοποιηθεί και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Κανένα ενδιαφέρον. Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο από την πλευρά του υποστηρίζει το αίτημα του ΕΝΙΣΑ, υποστήριξη η οποία διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού στις 16 Μαρτίου, ενώ επισημαίνεται πως αυτό που ελπίζει τώρα το Ευρωκοινοβούλιο είναι να εισακουστεί το αίτημα και από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία υπολογίζεται ότι θα εξοικονομούσε περίπου 250.000 ευρώ ετησίως από το κλείσιμο του γραφείου. Και η πρόταση που γίνεται είναι να φύγει η έδρα του από το Ηράκλειο να πάει στην Αθήνα και το 2020, που θα επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του οργανισμού, να φύγει από την Ελλάδα. Το 20 που τελειώνει το mandate θα φύγει εντελώς, απορροφόμενος από έναν οργανισμό για την ασφάλεια των δικτύων που θα έχει έδρα της Βρυξέλλες. Πολύ απλό.